Πού είναι τα. Και θέλω να διαβάσω που μας έστειλε η φίλη μας η Πόπη. Η κυρία Πόπη για την 61. Έχει πολύ ενδιαφέρον και είναι ένα πολύ περίπλοκο και ιδιαίτερο δίλημα. Προσοχή. Το όνομά μου είναι Πόπη. Είναι Πόπη, είμαι 61 ετών. Αποφάσισα να στείλω αυτό το μήνυμα για να με βοηθήσεις και εσύ και τηλεθεατές σου με το δίλημά μου. Πριν από 2 μήνες περίπου ήρθα στην Αθήνα για να κάνω κάτι εξετάσεις για μια εγχείρηση που ίσως χρειαστεί να κάνω. Όταν πήρα τηλέφωνο την γιο μου για να του ανακοινώσω τον ερχομό μου, αυτοί χάρηκαν και μου ζήτησαν να μείνω μαζί του. Η αλήθεια είναι πως εγώ προτιμούσα να πάω σπίτι του γιατί με την κόρη μου δεν είχα και την καλύτερη. Τα πήγαινα μια χαρά. Το πρόβλημα, Κατερίνα μου, είναι πως μια μέρα η νύφη μου με έπιασε και μου ζήτησε το σπίτι που έχω αφήσει στην κόρη μου να το γράψω στον εγγονό μου. Ποιότι δηλαδή. Ο εγγονός μου από την άλλη είναι ένα χρυσό παιδί και με αγαπάει πολύ σε αντίθεση με την κόρη μου. Όταν όμως η κόρη μου είπε τι σκοπεύω να κάνω, έγινε έξαλλη και μου είπε πως η νύφη μου κάνει την καλύτερη να πάει το σπίτι. Και εγώ τώρα δεν ξέρω τι να κάνω. Να γράψω το σπίτι στον εγγονό μου ή να το αφήσω στην κόρη μου ώστε να μην γίνουν χειρότερες σχέσεις. Κοινώς, κυρία Πόπη μου, εσείς έχετε πιο καλές σχέσεις με την νύφη σας και τον εγγονό σας παρά την κόρη σας. Όταν όμως μαθαίνει η κόρη σας ότι πάτε να γράψετε το σπίτι στην νύφη της, στον γιο της, σας λέει ότι η νύφη τόσο καιρό σας κάνει την καλή και σας στείνει πλεκτάνη. Για πάμε να δούμε το πρώτο μέρος, παρακαλώ. Σχολείο, άργησες. Τώρα, ένα. Το μεσημέρι να πάμε για φαγητό, ε. Ναι, τα έχω κανονίσει. Ισχύς. Ωραία. Μικρέ, θα έρθεις μαζί, είσαι έτοιμος. Ναι, έρχομαι. Έλα, μην τελειώνετε. Αφού ξέρετε, εγώ πάντα σκέφτομαι. Ναι. Για πείτε τα παιδιά σας. Σοβαρά μιλάτε τώρα. Καλά, και γιατί δεν μας έχετε πει τίποτα τώρα. Πω, και τώρα. Ναι. Ζητώ. Εδώ θα είναι στο σπίτι. Όχι, δεν σας αφήνω να πάτε ούτε ξενοδοχείο εδώ, όσο έχουμε. Σε μια εβδομάδα. Α, ωραία. Εντάξει, θα ξαναμιλήσουμε ως τότε. Εντάξει, φιλόμητε, γεια σας. Γεια σου, αγάπη μου. Ναι, πάω για ψωμί. Πά στο σούπερ μάρκετ, αμένα να πάμε μαζί. Θέλω κι εγώ κάτι. Να κάνω. Α, πάλι, αλλά ψώνια. Ναι, αγάπη μου, γιατί υπάρχει πρόβλημα. Όχι, τίποτα. Με πήρε τηλέφωνο. Ναι, το ξέρω, την πήρα κι εγώ. Ότι θα έρθει, θα κατέβει στην Αθήνα. Ναι, και τη σήμερα να μείνει εδώ. Σε ευχαριστώ, αγάπη μου. Καλά, έκανε. Μπράβο. Ναι, εννοείται, εντάξει. Λοιπόν, φεύγω τώρα, με καλύτερα, γιατί ήθελα να πάω για ψώνια. Τι. Μέχρι στιγμής, κυρία Πόπη, δεν βλέπουμε κάτι υποπτό από αυτό που και μας έχετε περιγράψει. Μια καλή νύφη βλέπω. Μια πολύ καλή. Σας περιμένει να έρθετε. Όλα μια χαρά. Έτσι. Πάμε να δούμε τι γίνεται στη συνέχεια. Έλα ρε. Τι έγινε και εσύ. Α, έφτασες. Ωραία. Πού στη λέξη. Ποια Ανδρία, μωρέ, φέρ' την εδώ, φέρ' την εδώ τη μητέρα. Δεν είπαμε ότι θα έρθεις από εδώ. Φέρ' το εδώ, μητέρα. Γιατί πήγατε στη Λία. Δεν είχαμε κανονίσει να έρθετε εδώ σπίτι. Δεν ακούω κουβέντα, θα έρθω να σας πάρω. Μα δεν τα είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Όχι, και χώρο έχουμε και τα πάντα.
Λοιπόν, εντάξει, σας περιμένουμε, εντάξει. Εντάξει, μητέρα. Την είδες την αδελφούλα σου. Μόλις έμαθα ότι η μητέρα σου θα έρθει στην Αθήνα, αμέσως να την πάρει από κοντά. Να την διπλαρώσει. Έλα τώρα με τις αηδίες. Υπερβολική. Μάνα της είναι, δεν αρέσεις. Καθόλου υπερβολική. Εγώ ξέρω τον καιρό ότι τη μάνα σου δεν την παίρνει ένα τηλέφωνο. Να είσαι σίγουρος ότι θα δεις αποδειχτεί δείχνουν όλα αυτά που λέω. Έχει φώτης. Άντε. Γεια σου, Λεά. Γεια σου, Μίνι. Πού πράγματα. Τα έχω κάτω στο αυτοκίνητο. Λά, θα πω τώρα και να πάνε τα φέρει, έτσι. Okay. Έλα, περάστε πάνω. Τρελία, πιο ολόκληρος καναπές. Ήρθες και κόλλεις δίπλα μου. Ο αδερφός μου που είναι. Μέσα είναι, θα έρθει που να είναι. Μητέρα. Πω, πω. Θα φωνάξω τον εγγονό σου να δεις πως μεγάλωσε. Να ζητήσεις ένας κούκλος. Έτσι είναι. Ιάκωβε! Νάτος! Γιαγιά μου! Καλό! Τι κάνεις, αγόρι μου? Είμαι καλά, εσύ? Πόσο ψήφισες, Πόσο μεγάλωσες! Ναι. Έχεις άντρας! Γιαγιά, έμαθα όμως κάτι δυσάρεστα. Πρέπει να ανησυχείς. Όχι, δεν είναι να ανησυχείς. Όλα είναι μια χαρά. Μια χαρά. Ωραία. Είναι μια μικρή επέμβαση ρουτίνας. Όλα θα πάνε καλά. Απλά θα μείνεις εδώ σε εμάς. Το σκέφτομαι γιατί με θέλει και η θεία. Τελικά θα μείνω εδώ. Ναι, γιατί η θεία λόγω υποχρεώσεων, λόγω θεία λείπει. Οπότε μας είναι η καλύτερη επιλογή, πιστεύω. Εντάξει, να σου πω κάτι. Ούτε μια φωτογραφία τόσα χρόνια. Δηλαδή, έλεος δεν μου έχει τίποτα. Εντάξει, να δω το χρόνο μου. Να έρθουμε. Και δεν. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν πειράζει. Να ήρθες. Σε είδαμε. Τώρα, πείτε μου λίγο τη γνώμη. Ξέρω αν είμαστε ψηλιασμένοι, επειδή η κυρία Πόπη μας έχει στείλει το email και από αυτό που έχουμε καταλαβαίνουμε η μάνα με το που τα έχουν κάνει λίγο τάτσι με τσικότσι να έχουν τη γιαγιά από κοντά ώστε γιατί αποσκοπούν στο σπίτι. Είναι τυχαία. Καταλαβαίνει μάλλον και η κόρη. Δεν κάνει και κάτι όμως η κόρη, είναι λίγο απλά. Είναι πιο ζεά. Είναι σαν μιλημένος, δηλαδή με το που του είπε η γιαγιά που θα μείνει. Ναι, γιατί δεν μπορεί, έχει δουλειά. Κάτσε, διακοπέ. Η αδελφή σου πάει να κοντά με τη μαμά. Είναι ένα συμφέρον. Μπαίνει να δούμε συνέχεια τη δράση. Για πες μου, μητέρα, τώρα που είμαστε δυο μας. Γίνεται. Τι έχει γίνει με την εγχείρηση? Δεν είναι τίποτα σοβαρό. Είναι μια εγχείρηση ρουτίνας. Δεν είναι τίποτα. Δεν φαντάζομαι πιο σοβαρό αυτό. Έχω φτάνω τις εξετάσεις μου. Έχω πάρα πολύ καλό γιατρό. Σίγουρα είναι καλό. Καλό. Και του έχω πάρα πολύ εμπιστοσύνη. Βέβαια υπάρχει και κίνδυνο πάντα, αλλά είμαι αισιόδοξη. Δεν είναι τίποτα. Όλα αυτά είναι καλά. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σου πω, βρε μητέρα. Ορίστε. Ηλία, πώς ήρθε και σε πήρε? Δηλαδή, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Α, με πήρε τηλέφωνο. Ξαφνικά? Ναι, ξαφνικά. Με πήρε τηλέφωνο, έμαθα ότι θα έρθω. Ναι. Και ήρθε και πήρε. Γιατί? Κάνει πολύ τόσο να επικοινωνήσει μαζί σου. Να εδώ εσύ με ρωτώγες τι κάνει συνέχεια και ναι, δεν σε έπαιρνε ένα τηλέφωνο. Μήπως το είπε ο γιος μου, ο άντρας σου? Δεν ξέρω, να... κάτι δεν μου αρέσει, δεν ξέρω. Περίεργο. Σαν τι? Τι θέλει τώρα ξαφνικά? Τόσο ξέρω, την έψαχνες. Τώρα που το σκέφτομαι, σαν να έχεις δίκιο. Τι λες? Σαν να έχεις. Περίεργο. Μπα, τι θέλεις πάλι εδώ? Τη μαμά μου ήρθα να δω. Δεν θα σου ζητήσω και την άδεια για να έρχομαι. Έλα, έλα, πέρασε, Λία. Περνούσα. Μαμά μου, τι κάνεις? Πώς είσαι? Πώς και έτσι. Ήρθα να σας... Ναι, που ήρθα στην Αθήνα. Στη συνέχεια να με δεις. Δεν καταλαβαίνω.
Μαμά. Γιατί όταν σε παίρνω τηλέφωνο δεν σηκώνεις το τηλέφωνο και όταν δεν σηκώνεις το τηλέφωνο δεν με παίρνεις ούτε πίσω μετά. Αχ, βρε μαμά μου, πάλι τώρα αυτά θυμήθηκες. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι είναι εύκολο να κάνω εγώ προπονήσεις στη σφύρα. Τι προπονήσεις? Προπονήσεις για Πανελλήνιο πάω. Πρωταθλητισμό, τι νομίζεις? Αυτά σε μαράνα, ναι. Συμβαίνει κάτι? Ναι. Τώρα που ήρθα στην Αθήνα μου έρχεσαι συνέχεια. Και όταν παίρνω τηλέφωνο δεν σηκώνεις. Πώς δεν συμβαίνει λοιπόν? Αλκμίνη, μην πνιγείς. Έλα λίγο μέσα να σου πω. Τι ακριβώς προσπαθείς να κάνεις, Αλκμίνη? Τι εννοείς? Βάζεις λόγια στη μάνα μου για μένα? Δεν πας καλά. Δεν πας καθόλου καλά. Το έχεις χάσει από τις προπονήσεις, ε? Εγώ δεν πάω καλά. Θεωρείς ότι δεν καταλαβαίνω τι γίνεται? Η μάνα σου νομίζει δεν καταλαβαίνει τι γίνεται? Δεν ήταν έτσι μέχρι χτες, άρα κάποιος της έβαλε λόγια. Τι λες, πώς φανάρι είναι αυτό? Καλά, είσαι τρελή έτσι. Είσαι τρελή εντελώς. Πρόσεξε τη συμπεριφορά σου, γιατί δεν θα τα πάμε καθόλου καλά. Χειρότερα από ό,τι τα πάμε μέχρι σήμερα. Καταρχήν ποτέ ο πόνος. Γι' αυτό η μάνα σου αγαπάει πιο πολύ εμένα. Κάθε μέρα τη τηλεφωνώ να δω πώς είναι. Το ξέρεις ότι με ρωτάει τι κάνεις. Το ξέρεις, γιατί δεν την παίρνεις ούτε ένα τηλέφωνο. Πολύ καλά κάνω. Το τι θα κάνω εγώ με τη μαμά μου είναι δικό λογαριασμό. Δεν φορά να ανακατεύω. Άσε μας ρε Λιτσάκι τώρα, άσε μας. Κανόνισε την πίσω σου τώρα που έχει και την καρδιά. Μη μου τη αναχώσει και πάθει τίποτα. Στην αυτή να το πει. Θα σε λιώσω, κακομίρι μου. Βρε άντε από εκεί τώρα, άντε. Ως εδώ ήταν. Έλα, έλα. Ακόμα μητέρα ταραγμένη με από χθες. Μα να μου μιλήσει έτσι μέσα στο ίδιο με το σπίτι, ποια νομίζω ότι είναι τελικά? Μην ανησυχείς, μου έκανε και εμένα από μικρή έτσι. Ναι. Ήταν ακριβώς έτσι και χειρότερο. Το χαρακτήρας. Έλος πάντων, μην αγχώνεις εσύ και μην ξέρεις να έχεις περάσει. Δεν είναι τίποτα. Ειδικά έχω δίκιο γι' αυτό μιλάγαμε χθες. Ξαφνικά να ενδιαφερθεί μετά από τόσο καιρό. Δεν έχεις και άδικο, παιδί μου. Περίεργο. Τέλος πάντων. Εντάξει, εγώ δεν θέλω τώρα να επεκταθώ περισσότερο. Άστο. Και ο Ηρακλής τα ίδια είναι, μην ανησυχείς. Όχι, μητέρα, δεν είναι έτσι ο Ηρακλής. Σε νοιάζεται, σε αγαπάει. Ναι, βέβαια. Γι' αυτό με παίρνει τηλέφωνο κι αυτός. Ούτε ένα τηλέφωνο δεν μου κάνει. Μόνο εσύ με παίρνεις. Μόνο εσύ. Έχει προβληματίσει πολύ το συγκεκριμένο δίλημα. Γιατί δεν ξέρω τώρα πραγματικά αν η νύφη της κυρίας Πόπης την πλησιάζει όντως γιατί την αγαπάει, γιατί βγαίνουν τέτοια δείγματα. Του πονηρού. Αυτός έχουμε αυτό το αφετέρου. Μένει τη σχέση, ναι. Μάνας και κόρη. Δηλαδή και υπάρχουν πολλά προηγούμενα. Και τώρα είπε ότι και ίδιο έχει θέμα. Και γενικά βλέπουμε την κυρία πιο κοντά στην ύφη τη. Και σαν να αγνοεί τελείως ότι η κόρη τη είναι αυτή. Δεν ξέρω το πράγμα. Υπάρχουν πάρα πολλές που επειδή δεν έχουν και κόρη, σα οι περισσότερε και είναι με το γιο, οι νύφε. Πάρα πολλά. Εγώ θυμάμαι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Τη μαμά τη φίλη μου τη Μαριλού, α πούμε. Η Αρεζίνα, η μαμά τη. Μπορεί να μα ακολουθεί τώρα. Η Αρεζίνα, τη γυναίκα του, τη μαμά του άντρα τη, του Τάκη. Πρόσεχε πιο πολύ και από τη μάνα. Η γυναίκα έφυγε από τη ζωή, φώναζε για ζήνα, ας πούμε. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Εδώ βάζουμε, βλέπουμε ότι υπάρχουν και ζυζάνια. Δηλαδή, λέει στην της ότι τώρα τι θέλει. Δηλαδή, δείχνει, ναι, με νοιάζομαι, αλλά απ' την άλλη προσπαθεί να μεταράξει κι άλλο τη σχέση. Όχι, αυτή η περιγράφηση είναι πολύ ωραίο. Το έχω δει και εγώ. Γιατί υπάρχει πολύ ανήφη να αγαπάει πολύ την ώρα. Και να μην υπάρχει δόλο, να μην είναι εκ του πονηρού από την ύφη. Και υπάρχει κάτι που δεν έχουμε συζητήσει, ότι η κόρη είναι αθλήτρια όταν. Και αυτό το πράγμα θέλει θυσία, χρόνο κτλ. Μπορεί ένα να μην έχει πατμόν και να σηκώνει τα τηλέφωνα όταν είναι στι προπονήσει. Ένα τηλέφωνο παίρνει. Εκτό και αν και η κυρία Πόπη είναι λίγο περίεργη. Ναι. Η κυρία Πόπη. Γιατί δεν φαίνεται και η κυρία Πόπη πολύ εντάξει. Εγώ θέλω να δω τη συνέχεια, να δω αν όλο αυτό είναι τελικά μια πλεκτάνη ή είναι η πραγματική αγάπη τη νύφη στην πεθερά. Θα αποκαλυφθεί. Για να δούμε. Έλα, χωρίς, τι κάνεις, μαζεύεις? Πες μου, τι έγινε. Αγάπη μου, πει λίγο να κάτσεις μέσα με τη γιαγιά σου να μιλήσετε. Έλα ρε μάνα. Τα γόνι του σ***ω και σε τίποτα. Άντε, πήγαινε μέσα, άντε και να την πας και καμιά βόλτα. Ναι, να την πάω για να κάνει τις αντίσεις. Έλα, μη με ειρωνεύεσαι τώρα εμένα. Πήγαινε μέσα να κάνεις αυτό που σου είπα. Άντε, τελείων, έλα. Μητέρα μου, εδώ είσαι. Ναι. Διαβαζείς. Ναι, ναι. Μπράβο. Πω για τον εγγονό μου. Τι?
Είναι ένα εξαιρετικό παιδί. Είναι ένα πολύ καλό και πολύ ευγενικό παιδί. Τον έχεις μεγαλώσει άρχισε. Σε ευχαριστώ πολύ, μητέρα μου. Σχολικά κάναμε κι εμείς. Μπράβο. Χαίρομαι. Λοιπόν, ξέρεις, σκεφτόμουν. Πες μου. Τώρα που ο Ιάκωβος μεγαλώνει, θα του, αργότερα θέλει να μείνει μόνος του, θα βρει και κοπελίες. Αυτό το σπίτι που έχεις και κάθεται, αργότερα δεν είναι κρίμα να το πάρει Λία και ο μικρός να είναι στο ενίκιο. Μην παρεξηγηθώ, μητέρα. Δεν θέλω να το ούτε σε μένα, ούτε σε μένα. Μιλάμε για τον ακριβώς. Ναι, δίκιο έχεις, παιδί. Όταν μοίρασα την περιουσία μου, αυτό εδώ πει σε εσάς και το άλλο σημαίνει βέβαια κιόλας. Δεν είχε γεννηθεί ο μικρός ακόμα. Μήπως είχε αλλάξει όλα αυτά. Να κάνετε ένα ηλί έτσι κι αλλιώς δεν πρόκειται να μείνει σε αυτό το σπίτι. Δίκιο, αλλά να μην έρθει τίποτα στο παιδί. Ναι, αλλά δεν σου συμπεριφέρεται και με το πιόπο, ενώ εγγονός αντίθεση με τη Λία. Πέρασε εδώ, αλλά μάλλον δεν έβγησε. Ναι, ναι, πάω συμβολιογράφο. Τι θα πας να κάνεις? Μια δουλειά. Τέλος πάντων, πες μου, με το γιατρό θέλω να μάθω τι είναι. Μια χαρά όλα. Βγήκανε οι εξετάσεις, τα αποτελέσματα όλα. Όχι, μια χαρά. Μαμά μου, πολύ χαίρομαι. Στο συμβολιογράφο τι πας να κάνεις? Πάω να γράψω το σπίτι. Ποιο σπίτι? Το δικό σου. Εσύ έτσι κι αλλιώς δεν μένεις εκεί. Μαμά, τι λες? Τι πράγματα είναι αυτά που πας να κάνεις? Έχεις σκεφτεί καλά? Ξεχωρίζεις εμένα από τον αδερφό μου, αλλά δεν είναι αυτό το πρόβλημα μου. Είναι το ότι αυτά δεν είναι ούτε δικά ούτε δικές σου σκέψεις. Η άλλη σου πια στα έχει βάλει στο μυαλό. Δεν το βλέπεις, βρέμα. Δεν καταλαβαίνεις ότι το μοναδικό πράγμα που με ενδιαφέρει και που την αφορά είναι λεφτά. Τα χρήματα και η. Πότε νοιάστηκε για τον αδερφό μου? Ή νομίζω ότι ξένα νοιάζεται μακά. Το δείχνει επειδή έχει συμφέρον. Μαμά, έλα στην καλά. Σε παρακαλώ. Δεν ξέρω τι να κάνω. Να γράψω το σπίτι στο μικρό όπως μου λέει η φίλη μου ή να κάνω ό,τι μου λέει η κόρη μου και να αφήσω τα πράγματα όπως είναι. Το θέλω όλο όμως. Βρίσκομαι σε δίλημα. Δεν ξέρω τι να κάνω. Έτσι. Δεν ξέρω τι να κάνω. Λοιπόν, πραγματικά είναι δύσκολο το δίλημα. Και αποκαλύφθηκε. Υπάρχει σαν έτσι. Εμείς όμως το έχουμε δει έτσι πως μας το περιγράφει η κυρία Πόπη. Δεν θεωρώ. Σε καμία περίπτωση, εγώ θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας, ότι πρέπει οι δύο παιδιά και τα δύο παιδιά πρέπει να εισάξετε να πάρουν κάτι. Δηλαδή, είναι η υποχρέωση του γονιού τα παιδιά τα έγκαιρε σε γονά του. Τα εγγόνια θα τακτοποιήσουν οι γονείς πια. Συγγνώμη, δεν είναι υποχρεωμένο να στην προκειμένη κάπως έτσι γίνεται. Η μάνα του πάνε να το τακτοποιήσει. Και δεν είναι, δηλαδή, δεν ζητάς αυτό το πράγμα. Άλλη κάποιο το κάνει, το κάνει από μόνο του. Και αν είναι το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο, πρέπει να μοιραστεί και στι δύο πλευρέ. Πώ φαίνεται την αρχή. Είναι ξεκάθαρο γιατί την παίρνει να έχει τηλέφωνο, νοιάζεται, αλλά έχει στόχο. Όλα ήταν μελετημένα βήματα να κατέβει. Το ίδιο εκπομπή μα είναι παπάκι 2018 με δύο ελληνικού χαρακτήρε. Α, έχουμε φτάσει 17.200. Έλα να γίνουμε και 18.000 σιγά-σιγά. Σα παρακαλώ. Λοιπόν, τι να κάνει, να το γράψει στον εγγονό της η κυρία Πόπη ή να μην το γράψει για να μην αξίσει τη σχέση με την κόρη της. Να μην το γράψει ή να μην το γράψει. Να μην. Ωραία. Να το γράψει ή να το γράψει. Να μην. Να μην. Και εμείς όλοι λέμε να μην το γράψει στον εγγονό, να το αφήσει την κόρη της. Αλλά πάμε να δούμε τι λέτε εσείς. Κι όμως δεν είναι τεράστια διαφορά. Εγώ πιστεύω ότι θα ήταν 90% και 10%. Το 66% λέει να μην το γράψει. Να το γράψει στον εγγονό. Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται όμως όταν η κόρη αποφασίζει να μην το γράψει στον εγγονό της. Ποια είναι τότε η αντίδραση και την ύφεση της? Τι έγινε? Πήγες σίγουρα? Παιδί μου, πήγα. Και? Δεν άλλαξα τίποτα. Γιατί μητέρα, τι έγινε? Και το μετάνιωσα. Γιατί? Διότι θέλω να δώσω ένα σπίτι στο κάθε παιδί, όπως ακριβώς το είχα. Δηλαδή συνεχίζεις στο σπίτι και το έχεις στη Λία. Σπορά σε τούμπα. Είχε. Και
Κοίταξε, το μόνο που μπορώ να κάνω όταν θα νοικιάσει ένα σπίτι το παιδί αργότερα, να του στείλω ένα μέρος του ενίκιο. Ρε μητέρα, τώρα τι να σου πω, εντάξει. Δεν μπορώ να κάνω. Δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνώ καθόλου. Κοίταξε να δεις, Αλκμίνη. Εγώ δύο σπίτια και κατάφερα να κάνω το θερό σου. Το ένα το άφησα στο γιο μου και το άλλο το άφησα στην κόρη μου. Τώρα, τι να σου πω. Μπορώ να κάνω κάτι ή σου πρότεινα να δίνω ένα μέρος από το ενίκιο για τον εγγονό μου. Τίποτα περισσότερο. Και προτιμάς δηλαδή να έχεις ένα σπίτι που να κάθεται. Τι να σου πω, κορίτσι μου. Δικό μου είναι ό,τι θέλει κάνει. Άρε μητέρα, του κορόιδες σε πάσανε. Για μένα έκανε πολύ καλά. Πολύ λίγο, ανοίγουμε τις τηλεφωνικές μας, να ξέρετε, και περιμένουμε τις δικές ιστορίες και παρεμβάσεις. Για να ακούσω τι θα είναι και η πρώτη τηλεφωνική. Είναι υπομονώ, γιατί δεν ξέρω αυτά που ακούσαμε. Να υπενθυμίσουμε το διαγωνισμό μια ολοκληρωμένη.